ερωτική ημερίδα για τους γυναικολογικούς καρκίνους οργάνωσε το παράρτημα Λέσβου του ΑΧΕΠΑ με διακεκριμένους ομιλητές στο χώρο του ξενοδοχείου Mythical Coast. Στην εκδήλωση έγινε ενημέρωση για τις νέες θεραπείες και τις νέες χειρουργικές τεχνικές, ενώ τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία της πρόληψης για κάθε μορφή καρκίνου. Έχουμε τη διοργάνωση της ημερίδας για το καρκίνο του μαστού, πρόληψη, θεραπεία και γενικά για τους γυναικολογικούς καρκίνους. Είναι μια δράση της ΑΧΕΠΑ που την κάνει πανελλαδικά και στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού για ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας. Δυστυχώς μπορεί να νομίζουμε ότι αφορά μόνο γυναίκες, αλλά δυστυχώς ο καρκίνος του μαστού αφορά όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε διοργανώσει μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα μιλήσω εγώ προσωπικά για τον καρκίνο του μαστού, τη διάγνωση, τις καινούργιες διαγνώσεις και τις θεραπείες και τις καινούργιες τεχνικές στη χειρουργική, και θα μιλήσουμε και για τους γυναικολογικούς καρκίνους και τις νέες θεραπείες για τον καρκίνο του μαστού. Πώς είναι γενικά τα πράγματα στο κομμάτι του καρκίνου του μαστού? Δηλαδή η χρονιά που μας πέρασε ήταν ενθαρρυντική, υπάρχουν έτσι κάποια ποσοστά? Το θέμα είναι ότι ο καρκίνος του μαστού τώρα νοσούν και πολλές νέες γυναίκες κάτω των 35 ετών, και τώρα έχουμε δει ότι μετά την περίοδο του COVID πολλές γυναίκες που δεν έχουν κάνει εξετάσεις τώρα βρίσκουμε καρκίνους δυστυχώς που είναι ψηλαφυτοί και δεν βρίσκουμε καρκίνους σε πρώιμο στάδιο λόγω του COVID. Η πρώτη μαστογραφία αναφοράς κυρίως σε γυναίκες με πυκνό μαστό πρέπει να γίνεται σε ηλικία 35 ετών και μετά τα 40 σε κάθε χρόνο πρέπει να κάνουν μαστογραφία υπέρηχο και να βλέπουν εξειδικευμένο μαστολόγο. Έχουμε νέες θεραπείες όπως η ανοσοθεραπεία για τον καρκίνο του μαστού που γενικώς έχει σώσει πάρα πολλές γυναίκες. Και θα μιλήσουμε και για τις νέες τεχνικές χειρουργικής που πλέον είναι τεχνικές χωρίς ράματα, με μικρές τομές, και μιλάμε για μαστεκτομή με άμεση αποκατάσταση που όλα γίνονται στο ίδιο χειρουργείο. Συμμετοχή μας εδώ προκειμένου να συνδράμουμε κι εμείς προς την ενημέρωση και πάντοτε ως γιατροί, επειδή πιστεύουμε ότι το να καλύτερα να, δεν είναι να θεραπεύουμε, θέλει να προσπαθούμε να προβλέψουμε, να προλάβουμε τι γίνεται. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε υποχρεωμένοι και να ενημερώνουμε τον κόσμο, να είμαστε δίπλα στον κόσμο, να βοηθάμε όπου μπορούμε και, όσο, και ό,τι πρέπει να γίνει και όποιες απορίες έχουν, ωστόσο το προλαμβάνει είναι καλύτερο από το θεραπεύει. Υπάρχει ανασφάλεια πάνω στο όνομα καρκίνος και μόνο που ακούγεται, ο κόσμος αισθάνεται κάποιο φόβο, κάποιο δέος. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Οι νεότερες εξελίξεις που πραγματικά θα ακούσουμε σήμερα θα το αποδείξουν αυτό, ότι ο καρκίνος νικέται. Νικέται αρκεί να τον προλάβουμε. Δεν θέλω να επεκταθώ πάνω στα αυτά που είναι για να πούνε οι υπεύθυνοι του συνεδρίου. Θέλω απλώς να τους συγχαρώ για όλο αυτό το μίκτινγκ, γιατί η ενημέρωση είναι αυτή που μας βοηθάει να ξεπεράσουμε τους φόβους μας. Πολλές γυναίκες με ρωτάνε, κυρία Γαλανού, τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε την εμφάνιση του καρκίνου του μαστού. Σε πρωτογενή επίπεδο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Φαίνονται απλά, αλλά πολλές φορές είναι τόσο δύσκολο αυτό. Πρέπει να τροποποιήσουμε τον τρόπο ζωής μας. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε μια υγιεινή διατροφή. Εμείς έχουμε τη μεσογειακή διατροφή, είμαστε πάρα πολύ τυχερός λαός. Χρειαζόμαστε σωματική άσκηση, αποφυγή παχυσαρκίας, αποφυγή χρήση ορμονών και να τηρούμε τους κανόνες προληπτικού ελέγχου με μαστογραφία υπέρηχο και να μας βλέπει κάθε χρόνος ένας εξειδικευμένος μαστολόγος.